Την Κυριακή 14 του Απρίλη θα πραγματοποιηθούν οι προκριματικές εκλογές ανάδειξης των υποψηφίων ευρωβουλευτών για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ευρωεκλογές 9 Ιουνίου 2024. Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και θα διαρκέσει στις 8 το βράδυ. Τι είναι τούτο? Λοιπόν, θα μας δώσει τις πληροφορίες, θα σας δώσει τις πληροφορίες ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο Ηράκλειο, Δημήτρης Κλαράκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε λίγο αυτό ως διαδικασία. Τι ακριβώς δηλαδή θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί αυτή η ψηφοφορία, γιατί αυτές οι κάλπες από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ποιος είναι ο στόχος και όλα τα υπόλοιπα μαζί με το διαδικαστικό για να γνωρίζει και ο κόσμος. Ωραία, μια χαρά κύριε Δουλειάκη. Την Κυριακή 14 του μήνα, όπως είπατε, από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ, ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα στείνει κάλπες για να επιλέξει τους υποψηφίους ευρωβουλευτές η βάση του κόμματος. Κάθε περιφέρεια θα ψηφίσει το δικό της ψηφοδέλτιο, την εκπροσώπησή της στο ευρωψηφοδέλτιο δηλαδή. Στην Κρήτη θα έχουμε να επιλέξουμε από ένα ψηφοδέλτιο με 6 υποψηφίους, έχουμε ένα σταυρό και η Κρήτη θα εκπροσωπηθεί για τον ΣΥΡΙΖΑ στο τελικό ευρωψηφοδέλτιο με 2 υποψηφίους, έναν άνδρα και μία γυναίκα. Οι υποψήφοι είναι ο Τζιάν Αντρέα Καραντζίνη, η Βότση Ειρήνη, η Καλουδιώτη Μαρία, ο Κασελάκης Βασίλειος, ο Παπαδόπουλος Παναγιώτης και η Ζωρακάκη Μαρία. Έχουμε ένα σταυρό. Όσοι δεν πιστοποιήθηκαν για να ψηφίσουν ψηφιακά μέχρι την Κυριακή 7 του μήνα, θα ψηφίσουν διαζώσεις. Έχουν ανακοινωθεί με δελτίο τύπου οι κάλπες που είναι και στο Ηράκλειο και σε όλη την ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με μία επίδειξη ταυτότητας, διπλώματος ή οποιοδήποτε εγγράφου πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία. Ψηφίζουμε. Είναι μια πρωτόγνωρη πιλωτική διαδικασία για την επιλογή υποψηφίων ευρωβουλευτών. Μπορεί να ψηφίσει οποιοδήποτε είναι μέλος του κόμματος, μπορεί όμως και όποιος θέλει εκείνη την ημέρα πάνω στην κάλπη να γραφτεί μέλος ή και φίλος του κόμματος και να ψηφίσει αμέσως. Ναι. Λέτε ότι η Κρήτη θα στείλει 2 υποψηφίους, έτσι, στο, στο ευρωψηφοδέλτιο. Άρα σε όλη την περιφερεια και η ενότητα της Κρήτης θα στηθούν κάλπες, ναι. Ακριβώς. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, το Ηράκλειο, θα στηθούν κάλπες και θα ψηφίσουμε όλοι από αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο που σας διάβασα, τα 6 ονόματα. Οποιοςδήποτε βρεθεί οπουδήποτε στην Κρήτη, δηλαδή ο Ηρακλείος στα Χανιά, ο Χανιά του Λασίθι, ο Λασίθιος του Ρέκμου, μπορεί να ψηφίσει γιατί είναι ηλεκτρονικό σύστημα η ταυτοποίηση με τάμπλετ διασυνδεμένο από τον εκλογικό κατάλογο. Οπότε ψηφίζουμε εντός Κρήτης όπου βρεθούμε, αλλά το ψηφοδέλτιο που σας είπα, το ψηφοδέλτιο της Κρήτης. Κάθε περιφέρεια έχει το δικό της. Ωραία, και μπαίνει ένας σταυρός. Ένας σταυρός. Ένας. Για την επιλογή του ενός, η Κρήτη θα στείλει, των δύο. Η Κρήτη θα στείλει, όπως είπατε, 2 στο Ευρωκοινοβουλίο. 8 το πρωί με 8 το βράδυ, με όλους τους τρόπους που αναφέρατε, το γεγονός ότι ξέρετε από ποιο σημείο και αν είσαι, μπορείς αυτό να το κάνεις, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, πας, θέλετε να πείτε, εκεί που θα στηθούν οι κάλπες. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να ξέρει εκείνος που δεν έχει ενημερωθεί και το επιθυμεί που θα στηθούν κάλπες, εάν δεν έχει ενταχθεί σε αυτό το σύστημα ψηφιακά, δηλαδή να δώσει την ψήφο του, κύριε Κλαράκη, ναι. Ακριβώς. Στην κάλπη θα βρεθεί εκείτερα εκείνη την ημέρα, αν έχει πάει μια εκδρομή για παράδειγμα και βρίσκεται κοντά στο Δήμο Μηνό Απεδιάδος, λέω τυχαία, κάποιος μείνει στο Ηράκλειο, μπορεί να ψηφίσει στο Δήμο Μηνό Απεδιάδος, σε ένα καλό χώρι. Αν έχει πάει την εκδρομή του προς τη Χερσόνησο, έχουμε και εκεί κάλπες. Στην πρώην Αμερικανική βάση, στην Αγγλικανική Εκκλησία. Μπορεί όμως να είναι και από άλλο νόμο. Μπορεί να βρεθεί ένας ηρακλήτης για τη Βόλτα στον Άγιο. Έχουν στηθεί και εκεί κάλπες, μπορεί να ψηφίσει εκεί. Το ηλεκτρονικό σύστημα είναι διασυνδεμένο. Και μπορεί να εντοπιστεί και να διαγραφεί αυτός ο οποίος για να μην διπλοποιηθεί. Για πείτε μου, το κόμμα βέβαια έχει δώσει και έχω μπροστά μου αυτό το δελτίο αναλυτικά για το ποιες είναι οι περιφέρειες, ποιοι εκλέγουν τους σταυρούς προτίμησης ανά περιφέρεια. Εάν κάποιος όπου μπορεί να είναι και θέλει ή επιθυμεί διαζώσεις πλέον από τη στιγμή που δεν έχει ψηφιοποιηθεί να δώσει την ψήφο του τελευταία στιγμή, πώς μπορεί να πληροφορηθεί που είναι εκεί το κοντινότερο? Αν μπει σελίδα του iSyriza ή στο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει. Ωραία. Το χάρτη της Ελλάδος όπου αναγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε.
Αυτό. Αυτό ήταν και το μεγάλο ζητούμενο. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να μπει μέσα διαδικτυακά, να δει τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται, έτσι ώστε να τα καταφέρει και να ψηφίσει. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή? Γιατί έγινε αυτή η επιλογή έτσι ώστε να εκπροσωπηθούν οι περιφέρειες από αυτούς τους υποψηφίους? Ο πρόεδρος αλλά και το κόμμα νομίζω είναι πια έτοιμοι να κάνουν μια διαδικασία αμεσοδημοκρατική, όπου η βάση θα έχει τη φωνή και θα επιλέγει τους υποψηφίους. Και ο πρόεδρος έχει πει ότι θα το εφαρμόσουν και στις εθνικές εκλογές για το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων βουλευτών. Νομίζω είναι σημαντικό οι φίλοι και τα μέλη να μην τους καλούμε μόνο μία φορά 4 χρόνια να ψηφίζουν για τις εθνικές εκλογές ως ψηφοφόροι στην μεγάλη εθνική κάλπη, αλλά να συνδιαμορφώνουν και τις επιλογές του κόμματός τους. Να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαβούλευση και στην τελική επιλογή. Είναι πιλωτικό το εγχείρημα, θεωρούμε ότι θα πάει καλά και θα μας δώσει και την όφηση για να το ξανακάνουμε και στις εθνικές εκλογές. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι στην εποχή μας έχουμε ξεφύγει από την διαδικασία των ψηφοφόρων που βαφόντουσαν σε ένα χρώμα σε όλη τη ζωή και ακολουθούσαν πιστά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται, ειδικά είναι οι άνθρωποι, θέλουν να συμμετέχουν ενεργά και θέλουν να δώσουν ρόλο και λόγο. Ένας από τους τρόπους που δίνεις ρόλο και λόγο στους ανθρώπους και στους πολίτες είναι με το να τους καλείς να συνδιαμορφώσεις τις επιλογές και όχι απλά να τις παρουσιάζεις έτοιμες μέσα από τα πολιτικά και τα κομματικά γραφεία. Αυτή είναι η στόχευση. Νομίζω θα πάει καλά. Καλούμε όλες και όλους τους προοδευτικούς πολίτες να κατέβουν, να ψηφίσουν, να γραφτούν και εκείνη τη μέρα φίλοι του κόμματος ή και μέλη, να βάλουν την ψήφο τους, να βάλουν το σταυρό τους, να δώσουν το αποτύπωμά τους, ενισχύοντας όχι μόνο τα πρόσωπα. Η διαδικασία, τη μεσοδημοκρατική διαδικασία που δίνει φωνή στη βάση, είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Αυτό. Ρωτούν ωστόσο εσάς και διαδικαστικά εκείνοι οι οποίοι θέλουν εκείνη την ημέρα και να εγγραφούν και να ψηφίσουν, εάν θα πρέπει να καταβάλουν 2-3 ευρώ ή πάει λέγοντας, δεν ξέρω πόσο είναι. Ένα συμβολικό αντίτιμο 2 ευρώ, αλλά προφανώς δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όποιον θέλει να ψηφίσει, αν δεν θέλει να το δώσει. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κλαράκη, αλήθεια. Ποιο είναι το μεγάλο ζητούμενο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας? Το μεγάλο ζητούμενο είναι να αποδειχθεί και να φανεί από την κάλπη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει ως κόμμα εξουσία σε κυβερνητική τροχιά, κυρία Δουλγεράκη. Ότι αποκτά τη δυναμική και την όθηση ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να έχουμε πρωθυπουργό του Σέφαν τον Κασελάκη και προοδευτική κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην κάλπη που είναι. Νομίζω ξεκάθαρο σε όλους ότι κυνηγάμε από το να έχουμε υπερβεί προφανώς το ποσό των εθνικών εκλογών του Ιουνίου του 2023 και από εκεί πάνω ότι περισσότερο πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση με την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, το δούμε εκείνη την βραδιά για να το αξιολογήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα, για αυτή τη διαδικασία. Ένα λεπτάκι να σας καλέσω και στην απόψινή μας εκδήλωση στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ibis Style Hotel, που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Αγίου Τίτου, όπου θα γίνει η παρουσίαση των 6 υποψηφίων για το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών στις 7.30 το απόγευμα. Είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Σας καλούμε να παρευρεθείτε και να τους γνωρίσετε από κοντά.